Κραυγή απόγνωσης από τους νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά κυρίως λόγω της υποστελέχωσης που παρατηρείται σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νοσοκομείο Αμοχώστου, το οποίο λειτουργεί ως νοσοκομείο αναφοράς, με τις εισαγωγές ασθενών με COVID-19 να αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά παράλληλα είχε περάσει και ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπου λόγω της υποστελέχωσης αρκετοί από τους νοσηλευτές δεν έχουν πάρει τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λόγω της υποστελέχωσης αρκετοί νοσηλευτές έχουν αναγκαστεί να εργαστούν και διπλοβάριες, έχουν αναγκαστεί να μην πάρουν την εβδομαδιαία μέρα ανάπαυσης, πράγμα το οποίο κουράζει κατά πολύ το προσωπικό. Ήδη το νοσοκομείο Αμοχώστου δεν μπορεί να δεχτεί άλλους ασθενείς και αυτή τη στιγμή οι ασθενείς με COVID που χρειάζονται φροντίδα εισάγονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το προσωπικό θέλει να εργάζεται με ασφάλεια σε συνθήκες φυσιολογικές. Έχει κατακουραστεί το προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση στο ΚΙΠΕ της Επιστημονικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου Αμοχώστου, η οποία απευθύνει έκκληση για ενίσχυση του νοσοκομείου με επιπρόσθετο προσωπικό. Η χθεσινή νύχτα ήταν από τις δυσκολότερες που πέρασε το νοσοκομείο αναφοράς, αφού λόγω της αύξησης του αριθμού των ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο δημόσιο νοσηλευτήριο, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν ήταν αρκετό για να αντεπεξέλθει. Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΙΠΗ. Να είστε σίγουροι ότι όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, οι άμεσες ανάγκες θα καλύπτονται πλήρως χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κόλλημα. Προβλήματα παρουσιάζονται όμως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κύπρου, με τις συντεχνίες των νοσηλευτών να προειδοποιούν με μέτρα και να δίνουν περιθώριο μίας εβδομάδας στον ΟΚΙΠΗ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν. Διαπιστώνουμε μια κολυσιεργία που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε που οφείλεται αυτή η κολυσιεργία. Θα δώσουμε ακόμα μία εβδομάδα περιθώριων και αν δούμε ότι δεν προχωρούν οι προσλήψεις με τον τρόπο τον οποίο επιθυμούμε, τότε θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα δούμε με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε ως συντεχνή. Η συμφωνία που είχε συναυθεί τον Ιούλιο αφορούσε 260 προσλήψεις νοσηλευτών σταδιακά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Εμείς υλοποιούμε τη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει και επιπρόσθετα αξιολογούμε οποιασδήποτε νέες ανάγκες προκύπτουν. Είναι πέραν των 50 ατόμων τα οποία έχουν υπογράψει το συμβόλαιο τους και αρκετοί από αυτούς έχουν αναλάβει καθήκοντα με προτεραιότητα το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Το θέμα συζητήθηκε σε ιδιαίτερα έντονο κλίμα στη χθεσινή συνάντηση εκπροσώπων των συντεχνιών των νοσηλευτών και του ΟΚΙΠΗ. Λοιπόν, να πάμε και σε μια είδηση τώρα τη τελευταία στιγμή.